Ο εκοφαντικός θόρυβος από τα στασίδια που χτυπούν οι πιστοί, τα φύλλα δάφνης, οι βάγια που ρένουν οι ιερείς και τα ροδοπέταλα που πέφτουν από τα ψηλά του ναού έφεραν και φέτος το χαρμόσυνο μήνυμα της πρώτης Ανάστασης στον Άγιο Κωνσταντίνο της Ομόνιας. Η διατελετουργία με κρότουστα στασίδια, βροχή από δάφνες και τους πολυελαίους της Εκκλησίας να σύονται, στάλθηκε το μήνυμα της πρώτης Ανάστασης με τον ιδιαίτερο τρόπο του ιερέα του ναού της Παναγίας Ευαγγελιστρίας στη Χίο. Πιστοί στο ραντεβού τους και χιλιάδες Κερκυραίοι που έσπασαν τα κατακόκκινα κανάτια, τους μπότιδες όπως τους λένε, και για μία ακόμη φορά με την πρώτη Ανάσταση του Κυρίου συνέτριψαν το κακό. Με θόρυβο ήρθε η χαρμόσυνη είδηση της πρώτης Ανάστασης και στην Πάτρα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου οι ιερείς έσπασαν τα κανάτια, έρεναν τους πιστούς με άρωμα και ροδοπέταλα, ενώ οι καμπάνες χτυπούσαν γιορτινά και ασταμάτητα. Την αναστάσιμη είδηση έφερε με κατοστάρι και εντυπωσιακό τρόπο για μία ακόμη χρονιά στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου στο παραλίμνη της Κύπρου ο πατέρας Ηρακλείδιος Ξιούριος, μεταδίδοντας το μήνυμα της αγάπης. Στο Λεωνίδιο τα αερόστατα που θα φωτίσουν τον ουρανό το βράδυ της Ανάστασης τα έχουν ήδη έτοιμα και στο άκουσμα του Χριστός Ανέστη θα τα ανάψουν και θα τα απελευθερώσουν στον ουρανό. Διαφορετικό κλίμα κατάνοιξης και ευλάβειας επικράτησε χθες, Μεγάλη Παρασκευή, σε όλες τις εκκλησίες της χώρας. Οι πιστοί, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, παρακολούθησαν την περιφορά του επιταφείου γύρω από τους ιερούς ναούς και χωρίς την ακολουθία των πιστών, πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου παρακολούθησε τη λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στον Πειραιά, ενώ ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από το γιο του, παρακολούθησε την ακολουθία στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, το παρεκκλήσι του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Υποκράτιο, όπου συνομίλησε και με το ιατρικό προσωπικό. Η ακολουθία της Ανάστασης θα τελεστεί στις 9 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα, ενώ οι ειδικοί προτρέπουν τους πιστούς να παραμείνουν στο προάβλιο των ναών με τήρηση των αποστάσεων και χρήση διπλής μάσκας.